Πώς πήγε το σουκού? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ημέρα Σάββατο, που ήταν και η πρώτη εκπομπή τους, γιατί η εκπομπή είναι Σαββατοκύριακο. Ναι. Στην πρώτη εκπομπή, λοιπόν, πήγανε αρκετά καλά. Πήγανε σούπερ. Γιατί περίμενε ο κόσμος να τους δει. Ναι. Έτσι. Βέβαια, δεν κατάφερουν στην πρώτη εκπομπή που ήταν πρεμιέρα να περάσουν την Ναταλία Γερμανού και το καλύτερα δεν γίνεται. Να πούμε ότι έχουν μια διαφορά όραση οι εκπομπές. Δεν παίζουν καθόλου τη διάρκεια μαζί, γιατί η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ξεκινάει νωρίτερα, τελειώνει φυσικά νωρίτερα, ενώ η εκπομπή του Χάρη Βαρθακούρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη ξεκινάει λίγο πιο αργά, με αποτέλεσμα φυσικά να τελειώνει πιο αργά. Είναι 3 με 5 το Σουκου Family. Ναι. Έκανε λοιπόν η Ναταλία Γερμανού για το Σάββατο στο δυναμικό 18%. Mm-hmm. Ενώ το Σουκου Family στο δυναμικό έκανε 14,8%. Mm-hmm. Και στο γενικό σύνολο 18,8% για την Ναταλία Γερμανού και το καλύτερα δεν γίνεται στον Α. Mm-hmm. 16,5% Σουκου Family στο Sky με Χάρη και Αντελίνα Βαρθακούρη. Αυτό έγινε στην πρεμιέρα. Μάλιστα. Πάμε τώρα την Κυριακή. Πάμε Κυριακή να δούμε τι έγινε. Όπου εκεί είναι που ξεκινάει το Βατερλό. Και έχουμε μία τεράστια πτώση στα νούμερα Χάρη και Αντελίνας Βαρθακούρη με απόλυτη κυρίαρχο την Ναταλία Γερμανού. Δηλαδή. Έχουμε λοιπόν στο καλύτερα δεν γίνεται με την Ναταλία Γερμανού στον Α, στο δυναμικό 15,7%. 15,7% την Κυριακή εχθές έκανε η Ναταλία Γερμανού στο δυναμικό. Ναι. Πόσο έκανε η Αντελίνα και ο Χάρης στο σουκού? 6,9. Πόσο? 6,9. 6,9. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στο γενικό σύνολο. Πάμε και στο γενικό. Ναταλία Γερμανού και καλύτερα δεν γίνεται, 16,9. Ναι. Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη, Σουκού Family στο Sky. Στο σύνολο της τηλεθέασης πόσο? 10,1. Μάλιστα. Είναι μεγάλες οι διαφορές. Και το θέμα εδώ πέρα είναι ότι εξαφανίστηκε το δυναμικό κοινό. Δηλαδή, την πρώτη μέρα πόσο είχε τηλεθέαση? Την πρώτη μέρα στο δυναμικό το Σουκού Family είχε 14,8. 14,8. Δηλαδή, χάσανε περίπου στις 8 με 9 μονάδες από το δυναμικό κοινό, τους έφυγε το παραπάνω από 50% των τηλεθεατών, στο δυναμικό κοινό έφυγε την Κυριακή. Με παίρνω Τζίφας τηλέφωνο το Σάββατο. Μου λέει, φοβερή εκπομπή του, σας αρρώστω όπως τα έλεγες. Λέει, άκου να σου πω, του λέω Τζίφα. Πρεμιέρα ήτανε και θα σ' αρρώσει. Είδα το προϊόν, το συγκεκριμένο, το τηλεοπτικό και δεν μου άρεσε καθόλου. Ενώ είμαστε φίλοι και με την Αντελίνα και φυσικά και με το Χάρη του, υπάρχει μια εκτίμηση τα και μια αγάπη. Βεβαίως. Λέω, δεν ήταν καθόλου ωραία εκπομπή. Δεν είχε τίποτα. Δεν βλεπόταν, δεν μας άρεσε. Όχι, δεν είχαν οι παρουσιαστές. Δεν είχε περιεχόμενη εκπομπή. Αυτό. Και αυτά και έγινε αυτό, το Σάββατο. Έγινε το Σάββατο. Λογικό είναι, ούτε εγώ την είδα την Κυριακή. Δεν ξέρω πώς ήταν την Κυριακή. Ναι. Είδα το Σάββατο, ξενέρωσα και δεν την είδα την Κυριακή. Άρα δηλαδή το πρώτο δείγμα που δώσανε ήταν κάκιστο και όχι να ευθύνονται οι παρουσιαστές. Ας δουν την εκπομπή της καινούριου, που είναι μια δεμένη εκπομπή. Ας δουν κάποιες εκπομπές που έχει ένα δέσιμο, έχει μια ροή. Ναι. Δεν ήταν η εκπομπή που περίμενε να δει ο τηλεθεατής. Και γι' αυτό το λόγο και αποχώρησε το παραπάνω από 55% των τηλεθεατών. Την επόμενη μέρα δεν τους είδε καν. Κοίταξα, από θεματολογία δεν υπήρχε. Πράγματι. Μα δεν υπήρχε. Η εκπομπή ήταν. Δεν υπήρχε. Ήτανε. Ναι, περιμένανε όλοι απλά να. Περιμέναμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Να το δούμε. Να... Εσύ, ναι. Εσύ άρεσε η καρμού. Είναι ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ποια είναι ωραία, ρε, τι φαίνεται με δουλεύει, δεν του λέω. Είπα ότι έχει. Δεν το λέω. Ωραίο. Λέγεται. Ωραίο, τσίφα. Έβγαζε αυτό το γέλιο, Φίλιππε, που περιμέναμε να δούμε και όντω μέχρι εκεί τα καταφέραμε. Εγώ δεν γέλασα. Άμα βλέπει εσύ αυτό και γελάστε, σου πω. Μεταξύ του ζευγαριού εννοώ αυτή την κοντρούλα που έχουν την γέλα. Δηλαδή έτσι γέλασε εσύ. Εγώ δείτε. Δεν τους παρακολουθώ καθόλου. Γενικώς μου φάνηκε κάπως. Γέλαγε ο Τζίφας. Yeah, μπράβο. Σε πούμε σε γαργάλα και καμιά καλαμερμίγκη. Τι να σου πω, έφυγε. Παίζει. Παίζει, σε γαργάλαγε μάλλον. Παίζει.